Και τώρα, χωριανοί, πρέπει ένας από εσάς να κάνει τον Ιούδα τον Ισκαριώτη. Όχι! Όχι εγώ! Ζήγωσε, Παναγιώτα, ρε. Ζήγωσε. Τι μου φορτώνεσαι, γέροντα. Βαριά είναι η χάρη που θα σου ζητήσουμε. Μα δεν θα μας χαλάσει το χατήρι. Γιατί ασφαίνεσαι αψής και ανάποδος. Η καρδιά σου είναι τρυφερή σαν πετρομίγδαλο. Τσόφλη πέτρα, μα μέσα κρυμμένο βαθιά το γλυκό μίγδαλο. Ακούς, Παναγιώτα, ρε. Ακούω, προχωρά. Χωρίς Ιούδα, σταύρωση δεν γίνεται. Χωρίς σταύρωση, ανάσταση δεν γίνεται. Ανάγκη πάσα ένας από εσάς να θυσιαστεί. Βάλαμε κλήρο και ο κλήρος έπεσε σε σένα. Εγώ Ιούδας δεν γίνομαι! Τα ύστερα του κόσμου! Εδώ είναι η ετοιμογεροντία. Πήραμε απόφαση. Ο λαός πρέπει να υπακούει. Δεν θα κάνει ο καθένας κουμάντο. Σέβομαι τη ετοιμογεροντία, αλλά μην μου ζητάτε με προδώσω εγώ τον Χριστό. Δεν το δέχομαι! Τι λόγια είναι αυτά! Τρελάθηκε! Ανάποδος είσαι, Παναγιώτα, ρε, και ανάποδα παίρνεις τα πράγματα. Για να σωθεί ο κόσμος, πρέπει να σταυρωθεί ο Χριστός. Για να σταυρωθεί ο Χριστός, πρέπει κάποιος να τον προδώσει. Βλέπεις λοιπόν ότι για να σωθεί ο κόσμος, ο Ιούδας είναι απαραίτητος. Πιο απαραίτητος από κάθε άλλον Απόστολο. Κατάλαβες? Ιούδας, εγώ δεν γίνομαι. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Άντε, μωρέ, κάνε μας το χατήρι να τελειώνουμε. Άντε, και ο γερολαδάς, ο ανοιχτοχέρης της λυκόβρισης, θα σου χαρίσει τα λεφτά που του χρωστάς μαζί και τους τόκους. Εσύ πάψε να ανακατεύεσαι στις δουλειές μου αν θέλεις να τα πάμε καλά. Ησυχάστε. Παναγιώτα, ρε, σκέψω όσα σου είπα και δεν πειράζει. Μου δίνεις απόκριση αργότερα.